Ναι, 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 ναι. Ω, καλά είσαι. Έκανα φιγούρες με το πάρας. Να πάρουμε το ελικόπτερο και να φύγουμε. Όχι, όχι, θα είμαστε εδώ και να το σκοτώσουμε όλους. Δεν πήγα. Oh shit! Ποιος μπορείς να μένας. Επιτέλους η DICE έκανε κάτι σωστό. Έβαλε ένα ωραίο game mode στο Battlefield. Έβαλε ένα ωραίο competitive mode στο Battlefield. Για όλους όσους δεν γνωρίζετε, το Firestorm είναι το Battle Royale mode, το οποίο το παίρνουν όλοι οι παίκτες μέσω του live service της DICE για το Battlefield V, τζάμπα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εάν έχεις αγοράσει το παιχνίδι, όλα τα updates του παιχνιδιού, σύμφωνα με το live service, θα έρχονται τζάμπα. Έτσι και το Firestorm είναι τζάμπα για όλους τους παίκτες του Battlefield V που έχουν εννοείται αγοράσει το game. Προτού μπω σε λεπτομέρειες και σε εξηγώ ακριβώς πώς λειτουργεί το Firestorm, ποιες είναι οι διαφορές με τα άλλα Battle Royale και ούτω καθεξής, ας πάρουμε το γεγονός ότι η DICE έχει κάνει πάρα πολύ κακές κινήσεις τον τελευταίο καιρό και το Firestorm είναι μια από τις καλύτερες κινήσεις όπου έχει κάνει. Καταρχάς το παιχνίδι είναι τέλειο, το game mode είναι τέλειο αυτή τη στιγμή. Έχει ανεβάσει τον πύχη του Battlefield. Σκέψου ότι αυτό που λείπει από το Battlefield αυτή τη στιγμή και που προσπάθησαν να φέρουν στο Battlefield 1 ήταν το competitive mode του. Battlefield 3, για όλους όσους έχετε παίξει, κάποτε υπήρχαν και τουρνουά τα οποία γινόντουσαν μέσα από διάφορα site, δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν υπήρχε μια οργάνωση, δεν ήταν κάτι official. Αλλά γινόταν μεταξύ παιχτών. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις πια. Γιατί σκέψου ότι στο Battlefield V δεν μπορείς καν να κλείσεις δικό σου σερβερ. Ενώ στο Battlefield 1, τέτοια εποχή, δηλαδή μήνες μετά το release του, μπορούσαμε να πάρουμε δικού μας σερβερ και να κάνουμε ό,τι κανόνες θέλουμε. Πέρα από το γεγονός ότι δεν έγινε κανένα τουρνουά. Πού θέλω να καταλήξω όμως με όλο αυτό. Αυτό που έχει χάσει το Battlefield είναι ότι δεν είναι competitive. Δεν μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι competitively. Διότι οι μισοί παίχτες θα μπουν για να περάσουν, ξέρεις, χαλαρά το χρόνο τους και άλλοι μισοί θα μπουν για να τραχαρντάρουν. Οπότε δεν υπάρχει κάτι σαν competitive. Και να μου πεις, υπάρχει όμως, ρε φίλε, κανένα competitive mode που μπορείς να παίξεις. Εάν μπορέσεις. Να μαζέψεις 32 άτομα. Ωραία, σου λέω στην καλύτερη 32 άτομα. Και να τους πεις, μαγκές, ελάτε να παίξουμε σοβαρά. Ελάτε να πάμε για την νίκη. Μπράβο σου. Τότε θα παίξεις competitively Battlefield. Αλλά άμα δεν καταφέρεις να μαζέψεις 32 άτομα και να μπορέσετε να συνεννοηθείτε και να παίξετε competitively, δεν μπορείς να μιλήσεις. Και εδώ είναι που έρχεται το Firestorm. Διότι μπορείς να μαζέψεις άτομα, 4 άτομα, ένα squad δηλαδή, να μπείτε όλοι μαζί, να γνωρίζεστε μεταξύ σας και να ξέρετε ότι μπήκατε εδώ να τρεχαρντάρετε, να παίξετε competitively, να πάτε για την νίκη. Σε κανένα άλλο game mode του παιχνιδιού δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να μπεις δηλαδή με 4 άτομα και αυτά τα 4 άτομα να αλλάξουν την πορεία του game. Ναι, αν είστε όντως καλοί, μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν είναι με την ίδια έννοια όπως είναι, ξέρω εγώ, σε άλλα shooters. Βλέπε, ξέρω εγώ, CSGO, λέω εγώ. Οπότε, για μένα, επειδή έχω ακούσει και άλλα άτομα να λένε ότι ξέρεις τι, κακός που η DICE έβαλε το Firestorm και το ένα και το άλλο, καταρχάς πρέπει να ξέρεις ότι το δούλεψε άλλο studio και δεν το δούλεψε η DICE Stockholm. Τέλος πάντων, για να μην ακρηγορώ και να μπω στο ψητό του κομμάτι του πράγματος, είναι ένα αρκετά καλό game mode, από όσο έχω παίξει τουλάχιστον. Μπορείς να το παίξεις είτε με 4 άτομα είτε μόνος σου, δηλαδή δεν υπάρχει duo αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, ας πάμε λίγο να δούμε κάποια χαρακτηριστικά το οποίο κάνουν το Firestorm διαφορετικό από τα άλλα Battle Royales. Ας ξεκινήσουμε με το zone, ή αλλιώς όπως αρέσει σε αυτό το game mode να το λέει, Firestorm. Όταν ξεκινάς και είσαι μέσα στο αεροπλάνο, μπορείς να πατήσεις M στο πληκτρολόγιο σου ή στις κονσόλες, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να πατήσεις, αλλά ανοίγεις το χάρτη και βλέπεις ακριβώς πού είναι ο κύκλος. Οπότε αυτό σε βοηθάει να μην χάσεις χρόνο, να μην πέσεις παραδίπλα και να μην ψάχνεσαι τέλος πάντων τελευταία στιγμή για να μπεις μέσα. Για μένα αυτό είναι ένα θετικό. Αφού ντροπάρεις, υπάρχουν διάφορα objectives που μπορείς να κάνεις μέσα στο map. Ένα από αυτά είναι να κάνεις capture κάποια flags. Στην πραγματικότητα είναι κάτι αερόστατα μικρά, τα οποία πρέπει να μαζευτείς εκεί μαζί με την ομάδα σου και να το κάνετε capture το objective. Αφού το κάνετε capture, θα σας πετάξει high tier loot. Επίσης, υπάρχουν κάτι καταπακτές όπου εάν τις ανοίξεις οδηγούν σε ένα υπόγειο. Για να τις ανοίξεις χρειάζεσαι δύο άτομα. Όχι ταυτόχρονα, μπορείς και εσύ ο ίδιος να το κάνεις με ένα χέρι, ρε παιδί μου. Απλώς, το ένα άτομο ανοίγει την αριστερή, το άλλο ανοίγει τη δεξιά και μόλις τις ανοίξετε τις πόρτες εντελώς, μπορείτε να κατεβείτε κάτω και να πάρετε το όχημα το οποίο θα υπάρχει εκεί κάτω. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι ένα τάγκ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποιο από όλα τα τάγκ τα οποία υπάρχουν θα είναι. Υπάρχουν μία πληθώρα από οχήματα.
ανάμεσα σε τρακτέρ, αυτοκίνητα, τα οποία υπάρχουν και σε διαφορετικά χρώματα και μοντέλα, καναδέζες, ελικόπτερα, τα οποία όντως υπήρξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόλο που δεν ήταν τόσο γνωστά. Ανέβα, ανέβα, σφίγγε, ανέβα, ανέβα. Παίρνουμε, παίρνουμε, παίρνουμε. Όχι. Κατεβείτε, κατεβείτε. Στάβε, Mayday, mayday. Mayday, mayday, we're going down, we're going down. Όχι! Κάτσε! Κάτσε! Κάτσε τι! Κάτσε τι! Έκανε κύκλους και πήγα να το στρίψω και έφυγε κάτω. Και μία πληθώρα από tanks όπως το Churchill, Churchill Gun Carrier, Tiger 1, Tiger 4, Flank Panzer 4, Valentine AA Mark 1, Valentine, Stughound TAF 17Y1 και τέλος το Sturmtiger. Όλα τα οχήματα θέλουν να έχεις βενζίνη και η βενζίνη καταναλώνεται πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι σαν το PUBG ας πούμε όπου το γεμίζεις μία και τέλος θα το έχεις για το υπόλοιπο του match. Εδώ χρειάζεται όντως να γεμίζεις. Τα τεθωρακισμένα από την άλλη, για να μην το κάνουν εντελώς σπασμένο το game, χρειάζεται πέρα από τη βενζίνη την οποία τη ρουφάνε πολύ γρήγορα, χρειάζεται να βάζεις και σχετικές σφαίρες με το ανάλογο τεθωρακισμένο. Αν πάρουμε για παράδειγμα το Tiger 1, χρειάζεται σφαίρες για το αντιεροπορικό το οποίο βρίσκεται από πάνω και για το CZS το οποίο βρίσκεται από κάτω. Αλλά επίσης έχει ένα κανόνι. Από εκεί βαράει τα βλήματα, οπότε πρέπει να βρεις και βλήματα για να το βάλεις. Και εννοείται, για όλους όσους δεν γνωρίζετε, το Battlefield V συγκριτικά με τα προηγούμενα Battlefields έχει συγκεκριμένο αριθμό ammunition που παίρνει το κάθε tank. Δεν έχει άπειρο όπως υπήρχαν στα προηγούμενα Battlefields. Όσο αφορά για τον εκάστοτε παίκτη, το παιχνίδι δεν σου εξηγεί καθόλου καλά πώς να χρησιμοποιήσεις το inventory σου. Δεν σου εξηγεί καλά και αρχίζεις εσύ και παίρνεις σφαίρες από κάτω, παίρνεις το ένα, παίρνεις το άλλο, παίρνεις medics, παίρνεις plate carriers που θα τα αναφέρω παρακάτω τι κάνουν. Και γεμίζεις το inventory σου και είσαι σε φάση, έχω μόνο 30 σφαίρες μέσα στο inventory μου, 30 σφαίρες τέλος πάντων από το Α όπλο και 30 σφαίρες από το Β όπλο. Και δεν μπορώ να πάρω καθόλου παραπάνω. Για ποιο λόγο? Οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικός τι παίρνεις από κάτω και πόσες φορές το παίρνεις. Διότι εσύ μπορεί να βλέπεις ότι έχεις πάρει ρε παιδί μου 3 medkits και εν τέλει να έχεις πάρει 15 medkits και να μην δεν καταλάβεις για ποιο λόγο δεν χωράνε οι 65 σφαίρες στο assault. Το armor σου δουλεύει ως εξής. Κρατάς ένα plate carrier το οποίο χωρίζεται σε level 1, level 2, level 3 που παρεπιπτόντως ξέχασα να αναφέρω και οτιδήποτε equipment υπάρχει στο game χωρίζεται σε level 1, level 2 και level 3. Εννοείται level 1 είναι το χειρότερο και level 3 είναι το καλύτερο. Τώρα, το armor για να το κρατήσεις χρειάζεσαι τα plate carriers. Τα plate carriers αποτελούνται από level 1, level 2 και level 3. Το level 1 στο δίνει κανονικά μέσα στο game και μπορεί να χωρέσει ένα Metal Plate και το Armor 2 και το 3 μπορούν να χωρέσουν το εκάστοτε 2 και 3. Εννοείται πως υπάρχουν τα Backpacks Level 1, Level 2 και Level 3 και επίσης όπως ανέφερα και πριν ότι όλα υπάρχουν σε Level 1, Level 2 και Level 3 έτσι και τα όπλα πάνω σε εξής. Level 1 οποιοδήποτε όπλο και να πάρεις θα είναι γυμνό, Level 2 θα έχει ένα σκόπευτρο και Level 3 θα έχει σκόπευτρο και Extended Mag. Αυτό βέβαια δεν πάει για όλα τα όπλα όπως για παράδειγμα τα Sniper Rifles και να πάρουμε το Kar 98K όπου στο Level 1 είναι γυμνό το όπλο, Level 2 παίρνεις ένα μικρό scope και Level 3 παίρνεις ένα επί 3 scope. Και τώρα για όλους όσους αναρωτιέστε, τα mechanics του παιχνιδιού δουλεύουν όπως και στο κανονικό game. Εννοείται όχι όπως στο single player, διότι στο single player τρως παραπάνω damage, πηδάς λίγο παραπάνω ψηλά, τρέχεις λίγο πιο γρήγορα και ούτω καθεξής. Όχι, δουλεύουν όπως και στο multiplayer του Battlefield V. Σε αντίθεση εννοείται με το multiplayer, εδώ έχεις λίγο παραπάνω ζωή. Από εκεί που έχεις στο multiplayer 100 HP, εδώ σου δίνει 150. Εννοείται πως υπάρχουν όλα τα gadgets όπως και στο main game, όπως το flare gun για spotting, flare gun για supply drop ή flare gun για supply όχημα, bouncing berries, mines, grenades, sticky grenades και molotovs. Από την άλλη, όταν τρως φαλιάρα και σοριάζεσαι κάτω στο πάτωμα, γίνεσαι downed εάν παίζεις με ομάδα. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να βγάλεις το όπλο πιστόλιο που είχες ήδη πάρει εσύ προηγουμένως, εάν έχεις, και αν δεν έχεις, έχεις το melee weapon το οποίο εννοείται και πως μπορείς να τα τραβήξεις κάτω από το έδαφος διάφορα melee weapons και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να σκοτώσεις τον αντίπαλό σου, εάν τα καταφέρεις. Και τέλος έχουμε το πιο lame χαρακτηριστικό του τίτλου. Το πιο lame χαρακτηριστικό όλων των εποχών. Έτσι όπως έχουμε όταν νικάς το παιχνίδι στο Apex Legends. Έτσι πρέπει να το πεις Apex, δεν το λες Apex ρε φίλε. Είσαι Ελληνάρας. Είσαι Ελληνάρα, έλα σταματάω. Παίρνεις τον τίτλο Champion, στο Fortnite. Βασικά στο Fortnite δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι παίρνεις, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Και στο PUBG παίρνεις το Winner Winner Chicken Dinner. Και εδώ λοιπόν έρχεται για να τα καταδαφίσει όλα το Battlefield και σου λέει μαν μου, V for Victory.
Κακό. Όπου μεταξύ μας δεν ξέρω, ακούγεται λίγο lame. Αλλά εν τέλει δεν σε πολύ ενδιαφέρει, διότι εκείνη τη στιγμή εσύ έχεις νικήσει το game και είσαι φάση μάγκα μου, αντίο, τα λέγαμε. Αλλά εν ολίγης αυτά για τον Battlefield V το Firestorm. Εάν ξέχασα κάτι θα το βάλω κάτω στο description. Και αν δεν το βάλω κάτω στο description, γράψε μου ένα comment από κάτω και άρχισε να με βρίζεις να μου πεις γκρίνιο αυτό, γιατί δεν το πεις ρε φίλε. Οπότε πιστεύω πως πάνω κάτω τα κάλυψα όλα. Αλλά για να μην το κάνω το βίντεο μεγαλύτερο και μακρηγορό, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες ακόμα ένα λαχταριστό βίντεο από το κανάλι μου. Το όνομά μου είναι Σωτήρης ή αλλιώς Greedude και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, farewell.